κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Στη φορά, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά σήμερα το Αγίου Ελευθερίου, χρόνια πολλά στον Ελευθέριο, στην Ελευθερία, σε όσους έχουν σήμερα την ονομαστική του εορτή. Πάμε γρήγορα να καλησπερίσουμε την σημερινή μας παρέα, Αγγέλη Κυλαρίου κοντά μας. Καλησπέρα. Ο Πάνος ο Τζίφας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους τους Ελευθερίες. Η Σταυρούλα Ηλούρου. Καλησπέρα. Και τη Χαρά Λεμόνη να καλησπερίσουμε και τον Ανδρέα Καραγιάννη από το Εκκλησίον Λέμε, τον έχουμε σε λίγο. Πάμε γρήγορα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τη συνέντευξη που έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο οποίος μίλησε για το γάμο και την υιοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς είπε για το γάμο και την υιοθεσία παιδιών από τα ομόφυλα ζευγάρια. Η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα ή να υπογράψουν σύμφωνο συμβίωσης ή ακόμα, ξέρω ότι θα διαφωνήσετε με την λέξη, να έρθουν σε γάμο. Αλλά να έχουν και τη δυνατότητα της τεκνοθεσίας. Θα ζητηθεί η άποψη της Εκκλησίας. Κοιτάξτε. Έχει άποψη η Εκκλησία πάνω σε αυτό? Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα τεράστιο. Η Εκκλησία δεν έχει πάρει επίσημη θέση. Αλλά η Σύνοδος συνέρχεται αύριο. Ευκαιρία είναι να ανάψουμε και το θέμα. Είμαι αποφασισμένος να το θέσω το θέμα και να το κουβεντιάσουμε. Έχετε προσωπική άποψη? Έχω. Αλλά δεν θα ήθελα να την πω, να την μάθετε από τη Σύνοδο. Λοιπόν, έβαλε το νομικό μου και μου έκανε μια εισήγηση, την οποία σχεδόν συμφωνούμε. Ή μάλλον βοήθησα κι εγώ πώς θα μπορούσε αυτά που θέλω να πω. Με αυτά θα ενημερώσω την Σύνοδο αύριο. Η Σύνοδος δεν θα πάρει απόφαση, θα το μελετήσουμε το θέμα, θα ανταλλάξουμε απόψεις, θα δούμε τι θα αποφασίσει. Μόλις η κυβέρνηση προχωρήσει, θα συγκληθεί όλη η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Από τον Εύρο μέχρι... Και η Εκκλησία όλη θα αποφασίσει τι θα γίνει. Η Εκκλησία πάντοτε πιστεύει, γιατί αυτό της είπε ο Χριστός, την ελευθερία του ανθρώπου. Δεν μπορούμε να καναγκάσουμε έναν άνθρωπο να του πούμε θα ζήσεις έτσι, θα ζήσεις έτσι. Σου λέω αυτό είναι. Αυτό θα ζήσει όπως θέλει. Δεν θα το επιτρέψουμε όμως να μας αλλάξει τη σύνθεση της κοινωνίας. Δεν μπορεί δηλαδή η Εκκλησία να πει να λάβουμε με τα μέτρα μας για να μην καταστρέφουμε τους όρους γιατί καίγεται το δάσος, γιατί γίνονται οι πλημμύρες. Τώρα που καταστρέφεται, όχι καταστρέφεται, παλιώνεται η ίδια η κοινωνία. Για τους δικούς τους λόγους δεν λέω κάτι περισσότερο. Μακαριότατε, αυτό όμως περιγράψατε είναι φυσικές καταστροφές. Η επιλογή που κάνει ένας άνθρωπος για το πώς θέλει να ζει. Γιατί μπορεί να παρομοιάζεται με μια φυσική καταστροφή. Σε αυτό ξεκαθάρισα τη θέση μου. Αλλά πώς θα κάνει παιδί που θα κάνει την κοινωνία μου αύριο και ποια θα είναι η κοινωνία. Εκεί είναι η διαφωνία. Εκεί είναι η διαφωνία. Εδώ όμως να πω το εξής. Δεν θα είναι καλύτερα ένα παιδί να ζει σε ένα ασφαλές περιβάλλον κάτω από προϋποθέσεις, με συγκεκριμένους όρους και με πολλά τεστ, για παράδειγμα. Που σήμερα, ποιες προϋποθέσεις? Θα είναι πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση υιοθεσίας μεταξύ ετεροφιλόφιλων ζευγαριών. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι έτσι. Έχετε αυτά ανθρώπινα δικαιώματα εσείς? Φυσικά. Το παιδάκι θα έχει αυτό ή όχι?
Γιατί να μην έχει. Προς αυτή την κατεύθυνση δεν θέλουμε να κινούμαστε. Ποια είναι, εσείς έχετε μια μαμά, εσείς, αυτό τι θα έχει. Μια μαμά, ενδεχομένως. Ή έναν μπαμπά. Δεν θα έχει ένα μπαμπά και ένα μαμά. Δύο μπαμπάδες, δύο μαμάδες. Την ελευθερία την σεβόμαστε για τον κάθε άνθρωπο. Εγώ πρώτος. Και οι αρχιερείς πιστεύουν. Το να μου αλλάξει τον τρόπο ζωής δεν το επιτρέπω. Έχω την εντύπωση ότι το θέμα της τεχνοθεσίας είναι αυτό που σας ενοχλεί και όχι τη συμβίωση. Εμένα προσωπικά. Και όχι τη συμβίωση. Αυτό νομίζω ότι φωτογραφίζει την άποψη την οποία έχετε και που προφανώς θα εισηγηθείτε και στην Ελλάδα. Αυτό θα είναι γνώμη της ιεραρχίας ολόκληρης. Όταν έρθει με το νομοσχέδιο. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είπε ο Αρχιεπίσκοπος Ανδρέα Καραγιάννη. Να σε καλησπερίσω. Ο Αρχιεπίσκοπός μας πάντα με σοφροσύνη, πάντα με σοφία, χωρίς ακρότητες, χωρίς ακραίο και διχαστικό λόγο, έθεσε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων που λέμε. Έβαλε τα πράγματα στη σειρά. Τόνισε ποια είναι η πάγια θέση της Εκκλησίας για αυτό. Είπε ότι οι άνθρωποι αυτοί προφανώς τους αποδεχόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να συνενέσουμε στην καταστροφή της κοινωνίας. Στην καταστροφή του κοινωνικού ιστού. Το είπε με τον τρόπο, πραγματικά τον Άγιο το που τον χαρακτηρίζει, τον σοφό τρόπο που τον χαρακτηρίζει, με τον δικό του τρόπο ο ηγέτης της Ελλαδικής Εκκλησίας βγήκε χωρίς να πολλώσει, χωρίς να δημιουργήσει κάποιο είδους, ας πούμε, έτσι, φανατισμό, και είπε ότι βεβαίως αγαπάμε τους ανθρώπους, τους σεβόμαστε, όμως τι παραδείγματα θα έχουν τα παιδιά, τι ζωή θα έχουν τα παιδιά, τι δικαιώματα θα έχουν αυτά τα παιδιά, τα οποία θα προκύψουν στο θέμα της τεχνοθεσίας. Όπου εκεί τόνισε ότι η Εκκλησία είναι αντίθετη βεβαίως και αυτό τον τιμά, γι' αυτό τον κατατάσσει στους κορυφαίες προσωπικότητες της Εκκλησίας ανά τους αιώνες, είναι ότι πάντα περιμένει να εκφραστεί πρώτα η Σύνοδος. Γιατί στην Εκκλησία ο Αρχιεπίσκοπος είναι πρώτος επί ίσων. Δηλαδή περιμένει πρώτα να εκφραστούν οι συνοδικοί ιεράρχες, γιατί η συνέδευση μανιτοσκοπήθηκε προχθές ήταν η απόφαση της Συνόδου. Οπότε αφού πρώτα εκφραζόταν το σώμα, το οποίο εκφράστηκε με αυτό που είπαμε χθες εδώ αποκλειστικά, ότι η Ιερά Σύνοδος παραπέμπει, παρακολουθεί το θέμα και το παραπέμπει στην ιεραρχία της Εκκλησίας Ελλάδος στους 84 Μητροπολίτες να αποφανθούν για το ζήτημα αυτό, εφόσον κατέβει ως νόμος από την κυβέρνηση και εφόσον το μελετήσουν πρώτα. Αλλά ο Αρχιεπίσκοπός μας έθεσε το περίγραμμα των αρχών και των αξιών. Και να πω κάτι μετά. Μετά τη συνέντευξη έδωσε και μία άλλη συνέντευξη στο πρωινό στον Γιώργο Τολιάκη. Να τα πάμε ένα-ένα. Έχουμε λοιπόν αυτή τη συνέντευξη, η οποία λέει ξεκάθαρα ότι δεν θα επιτρέψουμε να αλλάξει η σύνθεση της κοινωνίας. Αυτό τα λέει όλα. Αυτό τα λέει όλα και γι' αυτό το λόγο βράζουν οι Έλληνες πολίτες, γιατί δεν θέλει κανένας Έλληνας πολίτης να αλλάξει αυτή η σύνδεση της κοινωνίας μας. Και φαίνεται αυτό και από τις δημοσκοπήσεις που είναι συντριπτικές από τους Έλληνες πολίτες που λένε «Δεν θέλουμε να γίνει». Δεν είναι σωστό να γίνει οθυσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Και μέσα σε αυτές τις έρευνες, ποιοι το λένε επίσης, μια πολύ μεγάλη μερίδα των ομοφυλόφιλων. Δεν τα λένε μόνο ο απλός κόσμος. Δεν τα λένε τα ετερόφιλα ζευγάρια. Το ζητάνε και το λένε και μεγάλη μερίδα των ομοφυλόφιλων ζευγαριών, ότι δεν πρέπει να γίνει η υιοθεσία. Δημιουργούνται πολλά σοβαρά ζητήματα. Και τεκνοθεσία. Έτσι. Συγγνώμη που το τονίσω, και αλλά τεκνοθεσία. Είναι πολύ σοβαρό. Και τεκνοθεσία. Βλέπουμε εδώ ότι και τα μηνύματα που παίρνουμε κι εμείς. Ο κόσμος είναι εξαγριωμένος. Λέει, για ποιο λόγο βιάζεται η κυβέρνηση να πάει να κάνει όλα αυτά. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Καραγιάννη, αγαπητέ Φίλιππε. Βεβαίως. Επειδή ο Ανδρέας, εκτός από φίλος, είναι γνώστης. Ρωτάω κάτι που δεν γνωρίζω και συγχωρέστε με για την άγνοιά μου όλοι σας. Πραγματικά, στην Ευρώπη των 36, των 45 και των 70 υπάρχει άλλο ευρωπαϊκό κράτος το οποίο να έχει εφαρμόσει από αυτά τα προοδευτικά κράτη πια των βόρειων χωρών που να έχει εφαρμόσει τέτοιου είδους νόμους? Το είδαμε κάπου γραμμένο και ακολουθούμε ή είμαστε οι πρωτοπόροι στην Ελλάδα, Ανδρέα? Υπάρχουν οι χώρες όπως η Αυστρία, υπάρχει το Βέλγιο, η Δανία νομίζω, η Φιλανδία. Όπου...
το Λουξεμβούργο, η Γαλλία, όπου εκεί επιτρέπεται ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Στο θέμα της τεκνοθεσίας ακόμη, ούτε σε αυτές τις χώρες που προανέφερα υπάρχει μια συγκεκριμένη έτσι, απτή πολιτική. Υπάρχει το λεγόμενο αυτό που υπάρχει στην Αμερική ουσιαστικά, το κηδεμόνας 1 και κηδεμόνας 2. Και να πούμε και το εξής, ότι ναι. Όταν πάει στην Αμερική, που έχουμε πει ότι ο ελπιδοφόρος ο Αμερικής, όντως τελεί βαφτίσεις παιδιών. Γιατί είπαμε ότι η Εκκλησία βαφτίζει τον κάθε άνθρωπο. Είτε αυτός είναι, προέρχεται από γονείς σε ομοφυλόφιλους, είτε ο ετεροφιλόφιλος, αυτό δεν ενδιαφέρει την Εκκλησία. Σε βλέπει σαν μεμονωμένη οντότητα και σε βαπτίσει εφόσον θέλει να εστερνιστεί στο βάπτισμα. Στην Αμερική λοιπόν ονομάζεται, όταν υπογράφει, όταν πάω εγώ που είμαι με τον σύντροφό μου και έχουμε ένα παιδί, πάμε και λέμε κηδεμόνας 1 και κηδεμόνας 2. Άρα έτσι υπογράφουμε για να βαπτιστεί το παιδί μας σε Ορθόδοξο ναό. Αυτό έχει εισαγάγει και η Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Το ίδιο σύστημα υπάρχει και στις χώρες που προαναφέραμε στην Ευρώπη. Άρα είμαστε πρωτοπόροι. Είμαστε πρωτοπόροι, έτσι. Δηλαδή πάμε να κάνουμε κάτι εντελώς πρωτοποριακό. Αυτό μας λες τώρα, ότι επί της ουσίας τεκνοθεσία δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Ο κύριος Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του, δεν ξέρω ποιος, βιάζονται να κάνουν τι, να πρωτοπορήσουν στην Ευρώπη, φέρνοντας την Ελλάδα και τους Έλληνες πολίτες σε ένα δίλημα, το οποίο έχει διχάσει ήδη. 5.500 υπογραφές ξέρουμε ότι μαζεύτηκαν ήδη στη Βόρεια Ελλάδα, κατά της τεκνοποίησης. Τόσο μπροστά είμαστε, κύριοι και κυρίες. Τόσο... Δεν μας λέει ότι είμαστε πρωτοπόροι για την τεκνοποίηση. Δεν έχει αποφασιστεί κάτι, ούτε κάνει για το γάμο. Κάτω ρε καραδεμονή, τώρα μας δουλεύουνε. Τώρα σου λέω για το τι πρόκειται να γίνει. Τρώσ' και εσύ το κουτόχορτο που θέλουν να δώσουν κάποιοι πολιτικοί. Αυτό παρακάνω τελειωμένο. Έχουν πάρει, σε παρακαλώ πολύ, έχει τα χαρτιά. Η κυβέρνηση έτοιμα, περιμένει. Περιμένει μετά τις ευρωεκλογές από ό,τι φαίνεται, γιατί υπάρχει ο ξεσηκωμός των πολιτών, να πάρει το τελειώσει όλο θέμα. Τελειώνει το θέμα λοιπόν αρχικά με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και αμέσως μετά στο καπάκι, για ποιο λόγο γίνεται αυτό, για να μπορέσουν να έχουν να υιοθετούν παιδιά. Το ξαναλέω, να τεκνοποιούν. Και γιατί να τεκνοποιούν υιοθεσία. Και να υιοθετούν. Κάτσε Φίλιππε μου, υιοθεσία δεν κάτι κακό στο φινάλε φινάλε, υπό την έννοια ότι... Ένα παιδί χρειάζεται, ξαναλέμε, ένα παιδί χρειάζεται μητέρα, πατέρα, πατέρα, μητέρα, τέλος! Βρε πάνω, άμα είναι έτσι, να υιοθετούν τότε με την ίδια λογική και η μαμά με την κόρη που μεγαλώνουν γιατί έτυχε ένα παιδί μαζί και φίλοι και γνωστοί και το καθεξής. Τι πάει να πει. Εδώ μιλάμε για τον πυρήνα. Δεν θα ανοίξω τέτοιο θέμα. Εδώ μιλάμε, κανείς μας δεν θέλει να ανοίξει, να γιατί μιλάμε για την αλήθεια του βασικού πυρήνα της οικογένειας. Συγγνώμη, έτσι, δεν είμαι ειδικός. Υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν μονογονείς, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να τα πειράζουμε όλα αυτά. Έτσι όπως το είπε ο Πάνος, που μάλλον έχει κάνει κάποιο λάθος, μισό λεπτό, γιατί μάλλον έτσι όπως το είπες Πάνο, πως ακούστηκε, ότι είπες ότι είσαι κατά στο να βάζουν μια παρένθετη μητέρα, αλλά δεν είσαι κατά στο να υιοθετήσουν παιδί. Αυτό φάνηκε. Όχι, δεν είπα. Γιατί αυτό καταλάβαμε όλοι. Αυτό καταλάβαμε. Αυτό όλος ο κόσμος το καταλάβει. Πολύ ωραία. Να το βάλω τότε σε μια άλλη βάση για να το καταλάβετε διαφορετικά. Είμαι εντελώς αντίθετος ως προσωπικότητα, έτσι. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα. Είμαι εντελώς κατά της τεκνοθεσίας, δηλαδή να κάνουν τι, να κάνουν τη μήτρα μιας γυναίκας εμπορευματικό προϊόν, τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Και όσον αφορά τις υιοθεσίες παιδιών, σαφώς κάθε παιδί πρέπει να έχει έναν πατέρα και μία μητέρα. Έλα όμως που εδώ θα μπορούσε το ελληνικό κράτος, στην περίπτωση που δεν μπορούν να βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες για αυτά τα χιλιάδες παιδιά που είναι ιδρυματοποιημένα. Απάνω τελεία. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεκάδες χιλιάδες οικογένειες, δεκάδες χιλιάδες ζευγάρια ετερόφυλλα, που τα θέλουν, και δεν, θέλουν και δεν τους τα δίνουν. Θέλουν γιατί και έτσι δεν. Γι' αυτό είπα δεν είμαι ειδικός και καλά έκανες και το τοποθέτησες. Κατάλαβες. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ λοιπόν υπάρχουν ετερόφυλλα ζευγάρια αυτή που θέλουν και παρακαλάνε να μεγαλώσουν ένα παιδί από το ίδρυμα και δεν τους τα δίνουν. Να τονίσουμε κάτι μόνο αν μου επιτρέπετε. Στον κόσμο μας, στον πλανήτη Γη, υπάρχουν 200 χώρες συνολικά. Από τις 200 χώρες, μόνο οι 39 αναγνωρίζουν την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Από τις 39, οι 23 βρίσκονται εντός ευρωπαϊκών συνόρων. Μάλιστα. Και από τις 23, οι 16 είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλά δεν έχει αποσταφινιστεί πλήρως νομικά η διαφορά τεκνοθεσίας με υιοθεσία. Δηλαδή το πότε, το με τι τρόπο
θα γίνεται ουσιαστικά η τεκνοποίηση. Το εάν, βέβαια είναι πιο επιστημονική όρη αυτή, το εάν θα γίνεται μέσω των υιοθετούν ένα παιδάκι ή τώρα το κάνουμε παρένθετη μητρότητα. Αυτό πάει να έρθει στην Ελλάδα. Οι 70% του κόσμου λέει δεν το θέλουμε. Η Εκκλησία μας λέει δεν το θέλει. Άρα νομίζω ότι συζητάμε σε μια λάθος βάση όλο αυτό το καιρό. Μάλιστα, πάμε παρακαλώ να δούμε, να ετοιμάζουμε λίγο το βίντεο, σε πολύ λίγο, με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ο οποίος ήρθε σε ένα τετ-α-τετ με δημοσιογράφο της εκπομπής πρωινό του Γιώργου Λιάγκα. Εκεί λοιπόν ο δημοσιογράφος έκανε έναν διάλογο με τον Αρχιεπίσκοπο του Αντένα, ο οποίος όταν συνάντησε ο δημοσιογράφος τον Αρχιεπίσκοπο, με αφορμή τη συζήτηση για το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ακολούθησε πραγματικά ένας ασυνήθιστος διάλογος. Ένας διάλογος το οποίο παρακολουθήσουμε σε πάρα πολύ λίγο, που πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο Αρχιεπίσκοπος με αυτό το διάλογο ήταν σαφέστατος για το ποια είναι η προσωπική του θέση, η προσωπική του άποψη για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε και να το δούμε. Πάμε παρακαλώ πολύ. Κάνετε. Τι περιμένετε εδώ πέρα? Σήμερα συζητήσατε για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Περιμένουμε. Γιατί να συζητηθεί τώρα αυτό? Άμα τεθεί, άμα δεν τεθεί, δεν τεθεί. Αλλά άμα τεθεί δεν πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Περιμένουμε λοιπόν. Περιμένουμε να γίνει και το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Περιμένουμε να δούμε. Εσείς είστε θετικός, είστε υπέρ ή κατά? Άμα δεν το διαβάσουμε. Περιμένουμε να το διαβάσουμε πρώτα. Πάντως σε έναν γάμο, τι είναι αυτό που θα ευχόσασταν? Θέμα εσύ θα παντρευτείς άλλον, εσύ κανένα τι βλέπεις εσύ? Εγώ ήμουν ερωτευμένος με έναν άντρα, θα παντρευόμουν. Εγώ δεν θα παντρευόμουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να ευχηθείτε τίποτα, τώρα έχονται γιορτές. Να είστε καλά, να έχετε υγεία, όλοι να έχουμε υγεία, ηρεμία και καλό μυαλό όλοι μας. Κλείνοντας, να μας πείτε και για τον κύριο Κασελάκη που παντρεύτηκε, πήγε στην Αμερική. Πώς σας σχολιάζετε σε αυτό? Περιμένω και αυτόν. Λοιπόν, εσύ από πού είσαι? Από Κρήτη κατάγομαι, από Ρέθυμνο είμαι. Και εσείς από το Ρέθυμνο? Καλαμάτα. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές. Να είστε καλά. Ξεκάθαρος ο Αρχιεπίσκοπος Ανδρέα Καραγιάννη για το θέμα και το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Και όταν του έγινε η ερώτηση το τι θα έπρατε, δηλαδή αν ήταν γιατί η ερώτηση από το Μαλλιαρό ήταν αν θα ήταν ερωτευμένος να μην παντρευότανε. Και λέει εγώ δεν θα το παντρευόμουν. Άρα ο Αρχιεπίσκοπός μας και ανοίγει το χώρο στους νέους και δεν αποκλείει κανέναν από την Εκκλησία. Αυτό ουσιαστικά ήταν αυτή η φράση, ότι εμείς δεν κρίνουμε κανέναν. Για μας όλοι είναι αγαπητά παιδιά μας. Εγώ ως ποιμενάρχης αυτό λέω. Αλλά όχι στο γάμο, όχι στην καταστρατήγηση κάθε παράδοσης, όχι στο να πετάξουμε στον κάλο των αχρήστων τους ιερούς κανόνες, την παράδοσή μας, την οικογένεια, τον θεσμό της οικογένειας. Ήτανε πάρα πολύ σοφός ο λόγος του Μακαριωτάτου, από τις πιο ήρεμες φωνές που έβαλε τα πράγματα ακριβώς όπως έχουν, χωρίς να δώσει τροφή σε κανένα φανατικό στοιχείο να βγαίνει και να επιτίθεται στην Εκκλησία λέγοντας ότι είναι ο Μεσαίωνας. Αυτό ακριβώς έκανε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπός μας και πραγματικά νιώθουμε όλοι υπερήφανοι και νομίζω μετά από αυτή την τοποθέτηση έτσι δεν έχει κανένα νόημα να τοποθετηθεί άλλος ιεράρχης μετά από αυτά που είπε ο Αρχιεπίσκοπός μας. Πάμε τώρα να δούμε λοιπόν, είχε και ενδιαφέρον αυτό που είπε τον Κασελάκη. Είπε τον καημένο. Καημένο. Μα όλα αυτά που κάνει και ο Κασελάκης. Εδώ φέρεται. Και το λέω ξεκάθαρα. Ότι ο Κασελάκης έχει μία υπηρεσία να εκτελέσει. Έτσι. Ποια δεν είναι η υπηρεσία να εκτελέσει? Να περάσει νέα ήθη στην ελληνική κοινωνία και να γίνει αυτό το οποίο έλεγε και ο Αρχιεπίσκοπος. Πάει να αλλάξει με πρωταγωνιστή τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να πάει να αλλάξει η σύνθεση της κοινωνίας, της οικογένειας. Αυτά γίνονται με τον κύριο Κασελάκη. Τον φέρανε λοιπόν τον κύριο Κασελάκη εκ της Αμερικής για να έχει αυτόν τον ρόλο. Γιατί πλέον έχει γίνει συνήθεια.
Παλιά, πριν 15 χρόνια, 20 χρόνια, έλεγε γάμο μεταξύ δύο ανδρών. Θα γινόταν. Και ανοίγαν το στόμα και λένε τι γίνεται. Α! Για δύο γυναίκες. Α! Άκουγες όλα αυτά και σου φαινόταν εξωπραγματικά, εξωγήινα. Σε κάποιους ακόμα ακούγονται. Τώρα, καθόλου. Τώρα εδώ πέρα το βλέπεις και το έχουν συνηθίσει. Από το πρωί μέχρι το βράδυ τα κανάλια. Από το πρωί μέχρι το βράδυ τα σύρια. Από το πρωί μέχρι το βράδυ τις διαφημίσεις. Έχουν περάσει. Έχουν περάσει στην ελληνική κοινωνία και γίνεται μια συνεχόμενη, σωστά λες, Αγγελική Λαρίου, πλήση εγκεφάλου, ώστε το μη φυσιολογικό είναι και φυσιολογικό. Ο κάθε άνθρωπος έχει την ελευθερία να πράξει ό,τι θέλει. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα στην προσωπική του ζωή να κάνει ό,τι θέλει. Είναι δικαίωμά του. Δεν είναι κανέναν ως δικαίωμα όμως να μας επιβάλλουν τις σεξουαλικές προτιμήσεις του άλλου σώνο και καλά. Το ίδιο ισχύει για τετερόφιλα ζευγάρια. Αν δεν κανένα το δικαίωμα όμως, δεν κανένα το δικαίωμα καθημερινά να μας προβάλλει και να μας κάνει πλήση εγκεφάλου για τη σεξουαλικότητά του. Δεν μας αφορά. Για ποιο λόγο το κάνουν. Για ποιο λόγο γίνεται καθημερινά. Για να μας το περάσουν υποχθόνια γι' αυτό. Για να μας κάνουν την πλήση εγκεφάλου, ώστε και αύριο τα ομόφυλα ζευγάρια να μπορέσουν να έχουν και την τεκνοθεσία, αλλά και την οθεσία. Μα και ξέρετε ποιο είναι το λυπηρό. Το λυπηρό είναι ότι ακόμα και τα ίδια τα ομόφυλα ζευγάρια, που τα σέβομαι απόλυτα. Μα και εμείς τους σεβόμαστε και είπαμε, έχουν την ελευθερία. Και πολλοί είναι και ορθόδοξοι, είναι και χριστιανοί, πραγματικά. Οι ίδιοι δυστυχώς, αυτοί που τους ποδηγετούν, οι εκπρόσωποι τους, το έχουν βάλει σαν ένα στοίχημα. Δηλαδή θεωρούν ότι θα νικήσουν την πολιτεία και όλους εμάς εάν περάσουν κάτι που είναι εντελώς αχρίαστο. Μια και δεν προβλέπει κάτι περαιτέρω πλην του θέματος της τεχνοθεσίας. Είναι για αυτούς δηλαδή μόνο έτσι μια επίδειξη δύναμης αυτό που προσπαθούν να περάσουν. Όχι όλοι, λέω, τα ομόφυλα ζευγάρια, οι εκφραστές κάποιων από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Αντιδημοκρατικό εντελώς, έτσι. Είναι. Θέλει να έχει ανθρώπους που προκαλούν, θέλει να έχει ανθρώπους δηλαδή που να προκαλούν έρηδες με ύβρις και με κυνήγι μαγισσών, ή θέλει να υπάρξει ένας διάλογος επί της ουσίας για το πώς μπορεί να γεφυρωθεί το οποιοδήποτε χάσμα. Εγώ θέλω να πω. Στα πλαίσια όμως, ο ένας να σέβεται τους κανόνες του άλλου. Άκουσε λεπτάκια. Ανδρέα, δεν υπάρχει να βρεις με κανέναν τίποτα πάνω σε αυτό. Τι να βρεις. Δεν υπάρχει να λύσεις κάποια διαφορά. Ο κάθε ένας, ξαναλέμε, έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει στην προσωπική του ζωή. Ο κάθε ένας μπορεί να κάνει στο κρεβάτι του ό,τι θέλει. Ο κάθε ένας μπορεί να επιλέξει το τι θα κάνει. Δεν υπάρχει όμως κανένα δικαίωμα. Αυτή η πλήση εγκεφάλου που μας γίνεται από τα μέσα ενημέρωσης και από τα κανάλια και από εφημερίδες και από το διαδίκτυο, ότι το μη φυσιολογικό είναι φυσιολογικό. Και όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται, που δυστυχώς γίνεται από πάρα πολλούς παράγοντες πλέον, να γίνει αυτή η αλλίωση της ελληνικής οικογένειας. Θέλουν να αλλοιώσουν την οικογένεια. Προσπαθούν να καταστρέψουν την πατρίδα. Έχουμε δει το ξεπούλημα της πατρίδας όλα αυτά τα χρόνια. Χαρίζουν την εθνική μας κυριαρχία. Πάνε να κατηγορήσουν όποιο κάνει το σταυρό του και σηκώνει το λάβαρο της Ορθοδοξίας. Σηκώνει στο σταυρό και έρχεται ένας μελαμψός στο κέντρο της Αθήνας να σου κόψει το χέρι. Το έχουμε δει αυτό. Βλέπουμε ιερείς να κυκλοφορούν στον δρόμο και να τους επιτίθονται άγνωστοι. Θυμόμαστε ένα περιστατικό από λίγες μέρες. Κατέβαινε το λεωφορείο ο ιερέας, πάνε δύο αλλοδαποί, όπως κατήγγειλε ο ιερέας, του βγάλαν το σταυρό και όχι να τον κλέψουν, για να τον πατήσουν κάτω. Θυμόμαστε το παιδάκι στο κέντρο της Αθήνας που φόραγε την τσάντα. Στην ΑΣΟΕ, που φόραγε την τσάντα με την φωτογραφία, την εικόνα της Παναγίας. Την εικόνα της Παναγίας και τη φωτογραφία της ελληνικής σημαίας. Που τον ξυλοκόπησαν, του έσκισαν στην ελληνική σημαία και ποδοπάτησαν την εικόνα της Παναγίας. Φοβάσαι να κάνεις το σταυρό σου, γιατί βρίσκεσαι και σκόνουν επίθεση. Άρα προσπαθούν να καταστρέψουν οτιδήποτε αφορά την πατρίδα, οτιδήποτε αφορά τη θρησκεία μας και τώρα πάνε να ισοπεδώσουν και να καταστρέψουν την οικογένεια. Θα μας βρουν απέναντί τους. Τελεία και παύλα.
Να αλλάξουμε έτσι όμως λίγο κλίμα και να πάμε να περάσουμε στο αγαπημένο μας κολαγόνο, Golden Plus λοιπόν κολαγόνο, για να έχουμε καλή υγεία στον οργανισμό μας, να έχουμε φυσικά μια λαμπερή επιδερμίδα χωρίς ρητίδες και χωρίς προβλήματα. Δύο μπουκάλια λοιπόν Golden Plus κολαγόνο, μόνο με 39,90 και φυσικά μην ξεχνάτε ότι μαζί με τα δύο μπουκάλια κολαγόνο θα πάρετε δώρο και σπιρουλίνα. 2,11 λοιπόν 1600. Πριν 8 χρόνια, η TV Forum παρουσίασε το Golden Reaction Collagen, ένα μοναδικό συμπλήρωμα διατροφής που ωφελεί πολλαπλά τον οργανισμό. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, μου έχει δώσει ενέργεια όλη την ημέρα. Αυτή η ενέργεια που μου δίνει αυτό το πράγμα είναι το κάτι άλλο. Το Golden Reaction, μια μεγάλη ενέργεια. Είμαι και χειμερινός κολυμβητής, σηκώνομαι πρωί σε 6 ώρα και είμαι μια χαρά. Τώρα η TV Forum παρουσιάζει τη βελτιωμένη σύνθεση Golden Plus με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνο, υαλουρονικό οξύ, μαγνήσιο, κουρκουμίνη, βιταμίνη C, βιταμίνη B1, B2, B5, B6, συνένζυμο κιουτέν και πιπερίνη. Golden Plus με γεύση ροδάκινο. Ο μοναδικός συνδυασμός κολαγόνου και αλουρονικό οξέως δίνει στον οργανισμό ό,τι χρειάζεται. Είναι ιδανικό για όλες τις ηλικίες. Ιδανικό και για άντρες και για γυναίκες. Για όλους εμάς Golden Plus. Θωρακίστε τώρα τον οργανισμό σας με τον Golden Plus. Η σούπερ προσφορά μόλις ήρθε. Για ενέργεια, κίνηση, ζωντάνια, εμφάνιση και απόδοση. Golden Plus. Τα χρόνια του COVID μας δίδαξαν πόσο σημαντική είναι η υγεία για τον κάθε ανθρώπινο οργανισμό. Μάθαμε λοιπόν την αξία των συμπληρωμάτων διατροφής. Γνωρίσαμε συμπληρώματα διατροφής. Όμως τώρα έρχεται ένα εξαιρετικό υπερσυμπλήρωμα διατροφής, 20 φορές πιο καλό από αυτά τα οποία κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, το Golden Plus, με ενισχυμένη φόρμουλα υαλουρονικό οξέως, κολαγόνου, συνένζυμο κιουτέν, πιπερίνη, κουρκουμίνη, βιταμίνη B, βιταμίνη C, βιταμίνη Ε και δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό να έχουμε πιο δυνατές αρθρώσεις, πιο υγιή μάτια, πιο λαμπερό δέρμα, μεγαλύτερη διάρκεια στην αντοχή μας, ένα δυνατότερο ανασωπητικό και το πιο σημαντικό απ' όλα, μια σωστή μυοσκελετική κατάσταση. Δεν πονάνε τα κόκαλά μας, δεν πονάει ο οργανισμός μας. Χρησιμοποιώντας το Golden Plus έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε κάθε μέρα την υγεία μας, έχουμε τη δυνατότητα κάθε μέρα να βελτιώνουμε το ανοσοποιητικό μας, έχουμε τη δυνατότητα κάθε μέρα να βελτιώνουμε το μυοσκελετικό μας. Κολαγόνο Golden Plus τα αλλάζει όλα. Βοηθάει και στο μυοσκελετικό και στα μάτια και στο σώμα και στην ενέργεια. Βοηθάει και στην οστεοαρθρίτιδα και στις μυοαρθρίτιδες και στις νευροαρθρίτιδες. Βοηθάει πάρα πολύ στη λίανση των οστών. Δίνει τη δυνατότητα στο σώμα μας να κινείται, να περπατά και να σκέφτεται καλύτερα. Βοηθάει πάρα πολύ τον οργανισμό να έχει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά τα οποία του χρειάζονται και το σημαντικότερο απ' όλα, διώχνει το κακό λίπος από εκεί που υπάρχει και δημιουργεί προβλήματα. Είναι σημαντικό γιατί περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε. Περιέχει υαλουρονικό οξύ, κολαγόνο, από υδρολυμένο κολαγόνο πρώτης ποιότητας. Περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, βιταμίνη B, βιταμίνη C, συνένζυμο κιουτέν που είναι απαραίτητο για τον οργανισμό και το σημαντικότερο απ' όλα δίνει τη δυνατότητα της γρήγορης ανάπλασης των οστών. Δεν επιτρέπει στον οργανισμό να αρρωστήσει, δεν επιτρέπει τους ιούς να ενοχλήσουν τον οργανισμό μας, δεν είναι φάρμακο. Κάνει για όλες τις ηλικίες, κάνει για τους διαβητικούς, δεν έχει ζάχαρη, έχει στέβια και φυσικά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι κάνει για όλες τις ηλικίες και για μικρούς και για μεγάλους και για πολύ μεγάλους. Βοηθάει πάρα πολύ ώστε ο κάθε ένας από τους οργανισμούς σε κάθε ηλικία να αναπτύσσεται μυοσκελετικά με τον τρόπο που πρέπει και με τον τρόπο που χρειάζεται. Golden Plus. Και μην παραιτηθείτε από τη ζωή, η ζωή είναι πολύ ωραία σε όλες τις ηλικίες. Γι' αυτό το Golden Plus έχει τη δυνατότητα να μας κάνει υγιείς ακόμα και στα βαθιά μας γεράματα. Ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι στην ηλικία των 70 ετών, παίρνοντας μία φορά την ημέρα 20 ml από το Golden Plus, δίνει στον οργανισμό του το περιθώριο να ζήσει για τα επόμενα 10 με 15 χρόνια χωρίς προβλήματα μυοσκελετικά, χωρίς προβλήματα στη μέση, στις αρθρώσεις, στα γόνατα, στο αυγενικό. Γι' αυτό λοιπόν στο 211-1600 και στην TV Forum παραγγείλετε τώρα τον Golden Plus. Γιατί θα σας βοηθήσει και θα σας δώσει αυτό το οποίο χρειάζεστε και δεν έχετε. Είναι αυτό που δεν παίρνετε από τη διατροφή, είναι αυτό που δεν παίρνετε από τα φάρμακα. Δεν είναι φάρμακο και γι' αυτό συνίσταται σε όλες τις ευάλωτες τάξεις ανθρώπων.
Για ακόμη μια φορά να πω ότι το Golden Plus, αυτή η μοναδική υπερφόρμουλα η οποία δημιουργήθηκε από την TV Forum, είναι στη διάθεσή σας στο 211-1600. Golden Plus, μπείτε τώρα σε ένα νέο κόσμο, χωρίς φόβο για την υγεία σας, χωρίς φόβο για ασθένειες, χωρίς φόβο για ιούς και για παρενέργειες. Golden Plus βοηθάει στις αρθρώσεις, βοηθάει στα μάτια, στα δόντια, στα ούλα, στην εμφάνιση, στα μαλλιά, στο μυοσκελετικό και στο ανοσοποιητικό σας. Golden Plus για όλους εμάς. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα γρήγορα να δούμε την ιστορία η οποία συγκλονίζει. Όπου τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Ανήλικους αλλοδαπούς. Ανήλικους οι οποίοι εισέβαλαν μέσα σε σχολείο, θόπευσαν ένα 12χρονο κοριτσάκι και εκεί υπήρξε η προστασία, η αντίδραση των συμμαθητών του κοριτσιού, όπου πήγαν να βοηθήσουν το κορίτσι, το 12χρονο. Και έγιναν θύματα και οι ίδιοι. Και έγινε συμπλοκή, όπου οι ανήλικοι αλλοδαποί επιτέθηκαν στα παιδιά τα οποία προσπάθησαν να προστατεύσουν τη 12χρονη μαθήτρια. Και παίρνουμε σε ακριβώς τι συνέβη. Φίλοι, ουσιαστικά τα πες όλα, γιατί έτσι έγιναν τα πράγματα. Δηλαδή, τρεις ανήλικοι ηλικίας 15, 16 και 17 ετών, τα, οι οποίοι μάλιστα βρίσκονταν πού? Βρίσκονταν σε κέντρο ασυνόδευτων ανήλικων. Εκεί έμεναν. Εκεί ήταν ο τόπος διαμονής τους. Άρα, υπό το καθεστώς προστασίας υποτίθεται. Δεν βγαίνουν και μπαίνουν όποτε θέλουν. Τι έκαναν? Πήγανε λοιπόν σε σχολείο συγκεκριμένο της Κυψέλης, πήδηξαν μέσα από την καγκελόπορτα του σχολείου, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα κοριτσάκι ηλικίας ούτε 12 ετών καλά-καλά και άρχισαν να το θοπεύουν οι δύο εκ των τριών. Μάλιστα οι συμμαθητές της έτρεξαν προς βοήθεια τη συμμαθήτριά τους που μέσα στο ίδιο το προάβλιο του σχολείου της Κυψέλης. Αποτέλεσμα να γίνει, να παίξουν ξύλο όπως λέμε λαϊκά, κοινώς να ξυλοδάρθουν, με αποτέλεσμα ο ένας 13χρονος που πήγε να προστρέξει για βοήθεια να χρειαστεί μέχρι και νοσοκομιακή περίθαλψη. Το κοριτσάκι είναι καλά στην υγεία του σωματικά, θα πω εγώ, γιατί στην ψυχούλα της δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Και οι τρεις αυτοί ανήλικοι αυτή τη στιγμή. Οι ανήλικοι που ήταν ηλικίες 15, 16 και 17 ετών. Ακριβώς. Δεν ήταν 12 ετών. Όχι. Ήταν 15, 16, 17 ετών. Όπου πήγανε λοιπόν και θόπευσαν το 12χρονο παιδάκι μέσα στο σχολείο. Μπήκαν οι κύριοι, αυτοί οι τρεις ανήλικοι, οι οποίοι είχαν φύγει από εκεί που έμενα, σε κέντρο υποδοχής ανήλικων τέκνων. Τα πρόσωπα που ήρθαν από το εξωτερικό. Ναι, ναι, πώς αλλιώς θα το πούμε. Μάλιστα, κέντρο υποδοχής. Στο κέντρο υποδοχής. Από κέντρο υποδοχής ανηλίκων. Ναι. Έφυγαν λοιπόν από το κέντρο υποδοχής ανηλίκων, μπούκαραν μέσα στο σχολείο, μπούκαραν μέσα στο σχολείο στην Κυψέλη, θόπευσαν το κοριτσάκι το 12χρονο, πάει ένα άλλο αγοράκι 13 ετών να βοηθήσει τη 12χρονη, το χτύπησαν άγρια και το αγοράκι και μετά, βλέποντας όλο αυτό, κάποια άλλα παιδιά από το σχολείο πήγαν να προστατεύσουν τους μαθητές τους και έφαγαν και εκεί ξύλο από τον 15χρονο, 16χρονο, 17χρονο Αιγύπτιο. Ας αφήσουμε το 16χρονο απ' έξω, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί αφέθηκε ελεύθερος. Ακριβώς, Φίλιππε, γιατί αφέθηκε ελεύθερος. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι ευτυχώς τουλάχιστον η αστυνομία έφτασε γρήγορα στο σημείο. Θα πω είναι το μόνο θετικό σε αυτή την υπόθεση. Ο 17χρονος, λοιπόν, να το ξαναπούμε, και ο 15χρονος συνελήφθησαν για σωματικές βλάβες, ενώ και ο 15χρονος κατηγορείται και για προσβολή γενετήσεις αξιοπρέπειας. Αυτό είναι άπτεται του πλαισίου του γενετήτρου που έχουμε πει αρκετές φορές αυτή την εκπομπή, αναφορικά με το εξής. Δεν μπορεί να υπάρχει μία πρόσμιξη λαών με διαφορετικές προσλαμβάνουσες, με διαφορετικό τρόπο σκέψης. Οι άνθρωποι αυτοί, οι πολλοί που έρχονται, εγώ δεν λέω όλοι, κάποιοι είναι βασανισμένοι, κάποιοι δεν είναι βασανισμένοι. Και έρχονται για άλλους λόγους ή τους πρόχνουν να έρθουν για άλλους λόγους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν επισηθεί μέσα τους, τους έχουν επισήσει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Ότι τη γυναίκα τη διαχειριζόμαστε με έναν χύτρο. Ότι είναι κτήμα μας η γυναίκα.
ότι, κάνω, ότι είμαστε βιοπραγούμε. Αυτό, αν δεν υπάρξει ένα κράτος να τους το εμφυσίσει σαν φιλοσοφία, να του βάλει παιδεία και κουλτούρα στο μυαλό τους, δεν θα αλλάξει ποτέ. Για να συνυπάρξουμε, θα πρέπει να ενταχθούν με τους δικούς μας κανόνες. Εάν πάω στο Λονδίνο αύριο και δεν ενταχθώ, θα με συλλάβουν μετά από μια ώρα. Κύριε Καραγιάννη, κύριε Καραγιάννη, ακούστε. Όποιος μπαίνει λαθρέα στη χώρα, θα πρέπει να τον γυρίζουν πίσω στην πατρίδα του, στη χώρα του. Η Ελλάδα ούτε μπορεί να γίνεται αποθήκη ψυχών, αλλά ούτε και η Ελλάδα να γίνει πρωταγωνίστρια της ανομίας όλων αυτών που έρχονται από το εξωτερικό, έχουν εισβάλει στη χώρα για να κάνουν κακό. Γιατί βλέπουμε, ας κάνουμε μια βότα στο κέντρο της Αθήνας, να δούμε τις συμμορίες οι οποίες υπάρχουν. Ας πάμε στο κέντρο της Αθήνας να δούμε το εμπόριο ναρκωτικών το οποίο γίνεται. Ας πάμε στο κέντρο της Αθήνας να δούμε όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία συμβαίνουν σε κάθε γειτονιά, σε κάθε γωνιά. Ας πάει κάποιος από τους πολιτικούς που έχουμε να πάνε ποδαράτη στα στενά της Αθήνας, που απορώ αν θα βγουν σόι και αυλαβείς. Αδύσκολο. Φοβούνται οι κάτοικοι, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, να κυκλοφορήσουν και να βγουν στα σπίτια τους. Εκεί έχει ξεφύγει η κατάσταση, όπως έχει ξεφύγει η κατάσταση και σε πάρα πολλά χωριά της χώρας. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην Αττική, είναι σε ολόκληρη τη χώρα. Υπάρχουν ολόκληρα χωριά που λες πού έχω έρθει τώρα, σε ποια χώρα είμαι. Πάντως σε Ελλάδα δεν θυμίζουν. Ακόμα έχουν φτιάξει και καταστήματα που πουλάνε τις μπούργκες. Ψάχνεις να βρεις Έλληνα και λες έλα υπάρχει εδώ. Θα χαρείς μόνο να δεις κάποιον από την Αλβανία που του πεις αδερφέ μου. Δεν υπάρχει, δηλαδή υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες είναι φρικτές. Πραγματικά. Τι γίνεται. Είπες κάτι που και είναι δυστυχώς παράνομοι στη χώρα. Είπες αυτό υπάρχουν καταστήματα που φτιάχνουν μπούργκες στην Αθήνα, αλήθεια. Που πουλάνε και όχι μόνο, υπάρχουν στην επαρχία. Ναι. Και έξω από την Πάτρα συγκεκριμένα, ναι. Δεν θυμάμαι τώρα, μου διαφεύγει ποιο είναι το χωριό, το οποίο πήγα εγώ, ναι. Πέρασα και έπαθα σοκ. Έλεγα Έλληνας δεν υπάρχει εδώ. Πώς? Έλληνας δεν υπάρχει. Σε χωριό τον έξω από την Πάτρα. Την Πάτρα. Έξω από την Πάτρα. Έπαθα σοκ σας λέω. Έλεγα τι γίνεται, πού είναι. Εκατοντάδες, λες και ήταν ένα γκέτο το χωριό. Ένα γκέτο. Έχει πάει κανένας να ελέγξει νόμιμα εκεί? Έχει πάει κανένας να δει αν έχουν χαρτιά? Έχει πάει κανένας να δει τι ακριβώς συμβαίνει? Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Μένουμε εδώ όμως. Πάμε τώρα γρήγορα. Να καλησπερίσω τον κύριο Μανώλη Γιαλούρη, ιδρυτικός τέλεχος του Λαϊκού Ορθόδοξου Σταγερμού. Ιδρυτικός τέλεχος του Λαϊκού Ορθόδοξου Σταγερμού, για να μιλήσουμε για το μεγάλο συνέδριο του ΛΑΟΣ που θα γίνει αυτή την Κυριακή στις 11 η ώρα το πρωί στο ξενοδοχείο Αμαλία. Για την νέα αρχή του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγερμού. Γιατί ο Λαϊκός Ορθόδοξος Αγερμός κάνει τη μεγάλη νέα αρχή. Κύριε Γιαλούρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει η απόλυτη ανάγκη για ένα καθαρό πατριωτικό κόμμα, όπως είναι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Αγερμός, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Μείναν 48 ώρες, λιγότερο από 48 ώρες, για να ξεκινήσουν οι εργασίες του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, οι εργασίες επανεκκίνησης. Και η επανεκκίνηση γιατί γίνεται, γι' αυτό ακριβώς τους λόγους. Μία αλλίωση της κοινωνίας, μία φτωχοποίηση της κοινωνίας, μία, αν θέλετε, εγκληματικότητα η οποία είναι ανεξέλεγκτη πλέον και πρόσφατο παράδειγμα είναι το τι έγινε στον αγώνα του Συγγνώμη, να κλείσουμε τον ήχο παρακαλώ πολύ τις συνδέσεις μας για να ακούμε τον κύριο Γιαλούρη καλύτερα. Μάλιστα. Στον αγώνα που, τον αθλητικό που είχαμε τις προάλλες και το αποτέλεσμα της εγκληματικότητας που υπάρχει με το να τραυματιστεί ο αστυνομικός. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και τα επεισόδια στην Κρήτη, είναι τα επεισόδια που γίνονται πάνω στην Θεσσαλονίκη, είναι παντού σε όλη την Ελλάδα, είναι ανεξέλεγκτα τα πράγματα. Πλέον πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει χάσει την μπάλα εντελώς. Πάμε λοιπόν να μάθουμε λίγο για το συνέδριο. Το συνέδριο λοιπόν γίνεται αυτή την Κυριακή στις 17 Δεκεμβρίου, στις 11 η ώρα το πρωί. Θα πούμε ότι είχαμε κοντά μας και χθες
και τον κύριο Γιώργο Κρικόπουλο, το Γενικό Διευθυντή του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγερμού, και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μια τεράστια συσπήρωση των ανθρώπων που σήκωναν το λάβαρο για το πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, για να συμμετέχουν όλοι μαζί με μια γροθιά, με μια φωνή σε αυτό το μεγάλο συνέδριο. Ναι, και πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε και πρόβλημα χώρου, κύριε Καμπούρη, την Κυριακή. Θα έχουμε γκρίνια και είναι λογικό, γιατί όντως τα τηλέφωνα δεν έχουν σταματήσει να χτυπάνε από την ώρα που ξεκινήσαμε τη συγκέντρωση που δείχνεται αυτή τη στιγμή στις οθόνες, που στην ουσία ήταν η απόφαση για επανεκκίνηση του κόμματος. Το προσυνέδριο. Ας το πούμε και έτσι. Μάλιστα. Τα μηνύματα που λαμβάνετε, πείτε μου. Τα μηνύματα είναι πολλά. Είναι θετικά. Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια. Ζητάνε συνεχώς κόσμος το πώς θα έρθει, πού θα έρθει και τι ακριβώς θα γίνει. Εδώ να πούμε επιγραμματικά ότι το συνέδριο θα είναι στις 17/10, την Κυριακή που μας έρχεται δηλαδή, στις 11 το πρωί. Οι εργασίες έχουν ατζέντα την εκλογή Προέδρου, την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής και κάποιες παρεμβάσεις που θα γίνουν στο καταστατικό. Γι' αυτό λοιπόν, όσο μεγαλύτερη συμμετοχή υπάρχει και όσο πλουραλισμός απόψεων υπάρχουν, τόσο το καλύτερο για αυτή τη νέα επανεκκίνηση. Βέβαια, θεωρώ σίγουρο ότι θα ξεκινήσουν αμέσως μετά τις γιορτές και περιοδίες που το κόμμα θα ανοιχτεί προς την κοινωνία και θα συζητήσει με την κοινωνία για να επιβάλλει την ατζέντα που πρέπει. Άρα, μιλάμε, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Αγερμός ξεκινάει τις δράσεις του αμέσως μετά τις γιορτές με παρέμβαση σε ολόκληρη τη χώρα. Ακριβώς, ακριβώς. Όπως εντυπωσιακό είναι ότι στο συνέδριο θα βρίσκονται εκπρόσωποι από όλους τους νομούς της χώρας. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί ήδη. Και έχει ξεσηκωθεί γιατί ακριβώς δεν αντέχει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Έχει μετατοπιστεί η ατζέντα των προβλημάτων. Το πρόβλημα είναι η ακρίβεια, το πρόβλημα είναι η λαθρομετανάστευση, το πρόβλημα είναι οι εξωτερικές σχέσεις της Ελλάδος και καθόμαστε και ασχολούμαστε με ένα τυράκι που έχουν πετάξει από την κυβέρνηση που λέγεται τι? Γάμος ομοφύλων και τεκνοθεσία. Που στην ουσία το πέταξαν άδεια για να πιάσουν γεμάτα, αλλά έχουν γυρίσει όλα τα φώτα της δημοσιότητας προς τα εκεί. Είναι καιρός λοιπόν, άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβανόμαστε το τι γίνεται στην κοινωνία, να φέρουμε τα πράγματα εκεί που πρέπει και να επιβάλλουμε, όπως τόσα χρόνια έκανε το κόμμα του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού, την ατζέντα πολιτικής που έχει ανάγκη η κοινωνία. Και είστε από τους ανθρώπους που ήσασταν από την πρώτη στιγμή στο Λαϊκό Ορθόδοξο. Ναι, ήμουν από το πρώτο συνέδριο. Ζήσαμε ωραίες και μεγάλες στιγμές. Πώς νιώθετε ότι μετά από τόσα χρόνια, από εκείνη την ημέρα της ίδρυσης του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγερμού, πάει να γίνει σήμερα, εν έτη 2023, αυτό το νέο μεγάλο ξεκίνημα? Είναι ευχής έργων. Και όπως είπα πριν, είναι μεγάλη η αναμονή που είχε αυτός ο κόσμος, περιμένοντας τη γνήσια πατριωτική φωνή να ξυπνήσει, αν θέλετε. Μάλιστα. Μανώρη Γερούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Κάτι θέλει να πει ο Ανδρέας Καραγιάννης. Ανδρέα Καραγιάννη. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο άκουσα με χαρά και με σεβασμό όλα αυτά που αναφέρθηκαν. Νομίζω η κάθε νέα προσπάθεια είναι ελπιδοφόρα, ιδιαιτέρως όταν υπάρχει ένα τόσο μεγάλο κενό αυτή τη στιγμή. Ένα τεράστιο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών νιώθει δεν εκπροσωπείται από κανέναν. Νιώθει ότι η κυβέρνηση δυστυχώς έχει απολέσει μερικά δράμια πατριωτισμού με αυτά τα οποία φέρνει τώρα τελευταία και με αυτά τα οποία πράττει. Δεν αφουγκράζεται ίσως ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο όμως δεν εκφράζουν και παρατάξεις οι οποίες μας κοροϊδέψανε, το παίζανε ότι είναι δήθεν πατριώτες, το παίζανε ότι είναι δήθεν φιλοορθόδοξοι και δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Για αυτούς τους λόγους ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός είναι πιο σημαντικός από ποτέ, διότι όλοι αυτοί είναι παράγωγά του. Όλοι αυτοί υιοθέτησαν συνθήματά του, όλοι αυτοί πήρανε όλη την επιχειρηματολογία που είχε αυτά τα χρόνια, τις αξίες και τα ιδεώδη του. Τώρα λοιπόν έρχεται το γνήσιο κόμμα του πατριωτικού χώρου
για να μπορέσει να εκπροσωπήσει και πάλι τους Έλληνες και να βγει επιτέλους αυτή η χώρα από το αδιέξοδο στο οποίο έχει μπει. Περάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μην ξεχαστείτε την Κυριακή αυτή στις 11 ώρα το πρωί στο ξενοδοχείο Αμαλία, Αμαλίας 10, στο Σύνταγμα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.